Μπακογιάννη, καλησπέρα κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Η οποία εν ολίγης είπε ότι συγχροτίζεστε με τρομοκράτες, με όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να απολογηθείτε. Μιλούσε για την κυρία Λέβα, τη συνάδελφό σας. Η αλήθεια είναι, επιχείρησα πολλές φορές να επικοινωνήσω μαζί της. Δεν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Έχετε προσωπική άποψη ή γενικότερα ως άποψη κόμματος? Γιατί ο Υπουργός είπε ότι επιτρέπονται οι επισκέψεις κοινοβουλευτικών στις φυλακές και στα σωφρονιστικά καταστήματα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Δεν ξέρω αν πραγματικά έπρεπε να πάρει τις διαστάσεις αυτές. Η τοποθέτησή μου και η άποψή μου είναι σύντομη. Νομίζω ότι οι επισκέψεις στις φυλακές μπορούν να γίνονται όχι μόνο από κοινοβουλευτικούς, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για να δουν πώς οι συμπολίτες τους, οι συμπατριώτες τους, από οργανισμούς άλλους εννοώ, από συλλόγους, για να δουν αν πραγματικά υπάρχει μια ποιότητα ζωής των ανθρώπων οι οποίοι είναι έγκλειστοι εκεί μέσα. Ξέρετε, δεν μας αγγίζει το γεγονός τόσο. Μέχρι το σημείο που κάποια στιγμή εμείς ήδη θα βρεθούμε ή κάποιοι δικοί μας άνθρωποι θα βρεθούν σε αυτούς τους χώρους σοφρονισμού, οπότε μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο εκείνη την στιγμή. Για να μην φτάσουμε λοιπόν εκείνη τη στιγμή να λύνουμε θέματα, καλό θα ήταν να υπάρχουν αυτές οι επισκέψεις. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι μόνο κομματική μας άποψη, δεν είναι μόνο η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω ότι είναι η άποψη της κοινωνίας, ότι πρέπει να υπάρξουν οι καλύτερες των συνθήκων σε αυτούς τους χώρους. Και πρέπει να υπάρξει προστασία, η καλύτερη της προστασίας των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του κάθε έγκλειστου. Ανεξάρτητα με το τι έχει κάνει, έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη, έχουν πάει εκεί που πήγαν. Οπότε λοιπόν σε αυτούς τους χώρους πρέπει να τηρείται το Σύνταγμα έτσι όπως αυτό ορίζει τις συνθήκες διαβίωσης. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Mm. Τα προβλήματα είναι τεράστια και νομίζω ότι καμιά φορά, ξέρετε, ένα θέμα παίρνει ιδιαίτερη δημοσιότητα για να καλύψει πολλές φορές τα πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Ωραία, λοιπόν, το προχωρώ, δεν θα εστιάσω σε αυτό, γιατί άλλωστε δεν ήσασταν εσείς αυτός που βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ήταν η συνάδελφός σας, η κυρία Λέβα. Πάμε τώρα στο καθαρά πολιτικό και οικονομικό ρεπορτάζ, άλλωστε γι' αυτό σας έχω καλέσει, κύριε Βέτα. Να ξεκινήσω, γιατί υπάρχει, λένε, ένα βαρύ κλίμα στο Brussels Group. Υπάρχουν οι προτάσεις και η λίστα των μεταρρυθμίσεων από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία λέει, έτσι επιγραμματικά το αναφέρω, πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,5% και ανάπτυξη στο 1,4%. Το Brussels Group έτσι σε μία πρώτη ανάγνωση λέει δεν περνάνε καν τη βάση αυτά τα οποία προτείνετε εσείς. Είναι σε εξέλιξη διαδικασίες και από εβδομάδα θα έχουμε πολλά περισσότερα. Σας ακούω. Κοιτάξτε, θα υπήρχε ένα καλό κλίμα αν στην συνάντηση αυτή θα υπήρχε η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου. Τότε το κλίμα θα ήταν πολύ πιο ελαφρύ από ό,τι φαντάζεστε. Και προφανώς ωραία τα πράγματα. Ωραία. Νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Η αυτή διαπραγμάτευση πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά, και δεν το λέω για να δικαιολογήσουμε την στάση, αν θέλετε, την πολιτική πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ, ότι βρίσκεται στη μέση ενός πολύ άσχημου, μιας άσχημης πολιτικής ατμόσφαιρας. Δεν θα πω μόνο οικονομικής ατμόσφαιρας, θα πω και πολιτικής ατμόσφαιρας, γιατί καθώς γνωρίζετε και όλοι γνωρίζουμε πια ότι το θέμα είναι άκρος πολιτικό και όχι οικονομικό. Αυτή η διαπραγμάτευση λοιπόν θα είναι, όπως έχω πει και άλλες φορές, όπως το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως η ίδια η κυβέρνηση διατείνεται, πως θα είναι μια μακρά δύσκολη διαπραγμάτευση και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, γιατί μόνο έτσι μέσα από μια δύσκολη διαπραγμάτευση θα μπορέσουμε να βγούμε στο ξέφωτο. Νομίζω ότι και η ίδια κυβέρνηση έχει προετοιμαστεί σημαντικά. Νομίζω ότι έτσι όπως φημολογείται είναι πολύ μεγάλος αριθμός των σελίδων οι οποίες περιέχουν τις νέες μεταρρυθμίσεις. Δεν έχει, λέει, ηφαισιακά μέτρα. Αυτό το κρατώ βεβαίως ως θετικό, δηλαδή περικοπή μισθών και συντάξεων, αυτά που ήταν τα εύκολα θύματα, κύριε Βέτα, εδώ το ομολογώ. Αλλά να δούμε πώς θα αντισταθμίσουμε όλα αυτά. Έχετε δίκιο. Αν είχε τέτοια μέτρα, νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα είχε θέση εδώ σήμερα. Δεν θα υπήρχε εδώ. Προφανώς. Όντως τα μέτρα δεν είναι ηφαισιακά. Προφανώς συζητούνται θέματα που αφορούν το ΦΠΑ. Όλα αυτά βεβαίως συνδυάζονται. Μιλάνε για ενιαίο ΦΠΑ, μιλάνε για μια άλλη, αν θέλετε, βαθμίδα ΦΠΑ, για άλλες βαθμίδες. Όμως αυτό συνδυάζεται με ένα πολύ σημαντικό μέτρο, με την αύξηση του αφορολόγιου σε υψηλά, αρκετά υψηλά επίπεδα, έτσι ώστε να μην θυγούν τα λαϊκά στρώματα. Ο κόσμος ο οποίος θα καταναλώνει, θα πληρώνει ακριβότερα δηλαδή ένα προϊόν, να το παίρνει, να το ισοσταθμίζει, να το ισοφαρίζει, να το πω έτσι απλά λαϊκά, με την αύξηση του αφορολόγιου του που θα έχει. Υπάρχουν βεβαίως και τα θέματα της εκμετάλλευσης. Είπε για φοροδιαφυγή πάντως κάποια στιγμή. Ναι. Και ένα πολύ μεγάλο, και αν θα το κάνει, είναι με τα μέσα ενημέρωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ναι. Εδώ, κοιτάξτε, είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι βέβαια, συγκρουσιακής υφής. Υπάρχει ένας ακήρυχτος, κηρυγμένος, αλλά υπάρχει ένας επίσημα ακήρυχτος πόλεμος από τα μέσα, τα μεγάλα μέσα εννοώ, και δεν μιλάω για τα περιφερειακά μέσα, τα οποία τουλάχιστον και ενημερώνουν τον κόσμο πιο αντικειμενικά, αλλά και δεν έχουν και, αν θέλετε, συμμετοχή σε αυτό το μεγάλο πολιτικό λίσθημα όλων αυτών των χρόνων.
Υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλεμος. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπούμε σε αυτόν τον πόλεμο όταν τελειώσει η μάχη αυτής της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού με το έξω από εμάς κομμάτι, με τους εταίρους μας. Θα μπούμε σε μια πολύ σημαντικότερη μάχη. Εδώ είναι πιο μεγάλη μάχη, κύριε Βούτσινε. Στο ιστορικό θα γίνει, συγγνώμη για τη λέξη, μακελιό. Και το λέω αυτό με την καλή του όρου έννοια. Δηλαδή θα δοθούν μάχες σκληρές για να αποδοθεί και διαφάνεια και δικαιοσύνη, για να αποδοθούν και χρήματα τα οποία οφείλονται από τους πολύ μεγάλους σταθμούς, οι οποίοι έχουν πάρει τεράστια θαλασσοδάνεια και έχουν πεταχθεί στις πλάτες του ελληνικού λαού. Όλα αυτά σιγά σιγά νομίζω πως θα μπουν σε ένα ρυθμό να τελειώσουμε έτσι με τη διαπραγμάτευση, όπως είπα έξω, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Προφανώς. Και μακρά θα είναι, πιστεύω ακόμα. Η λίστα θα ικανοποιήσει οι πρώτες έτσι. Επικοινωνίες που υπάρχουν συνολικότερα είναι ότι δεν περνά τη βάση αυτή η λίστα. Βέβαια, είπα, είναι ένα μεγάλο Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και τη Δευτέρα το Euro Working Group, μετά θα δούμε αν θα πάμε σε Euro Group και όλα αυτά, κύριε Βέρα. Πάλι στέλνουν το μήνυμα προς τον Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνηση, ανακατασκευάστε τα. Κοιτάξτε, πάντα το λιοντάρι βρυχάται και πάντα θα πεινάει. Αν κάποιος πιστέψει ότι θα σταματήσει. Βάζω επίσης, επιτρέψτε μου ένα λεπτό, και την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος από τον Νίκο Φίτς που μας κατρακύλησε και πάλι ένα μήνυμα, κύριε Βέτα. Έχετε δίκιο. Θα συνέβαινε αυτό. Νομίζω ότι είναι ενταγμένο στο γενικότερο σχέδιο πίεσης της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής οικονομίας, κυρίως όμως της ελληνικής κυβέρνησης. Όπως σας είπα, θα τα δούμε όλα αυτά. Είμαι αισιόδοξος ότι έτσι κάνουν στην αρχή. Προφανώς δεν θα δεχόντουσαν. Την πρώτη άποψή μας. Μην και εύκολους. Όχι, δεν είναι αυτό. Νομίζω ότι ζητάνε όλο περισσότερο, λένε και περισσότερα πράγματα. Και νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε αυτό. Θα δούμε λοιπόν μετά το πέρας της διαπραγμάτευσης, θα βάλουμε τα χαρτιά μας κάτω, θα δούμε τι κερδίσαμε, τι προτείναμε, τι κερδίσαμε, πώς βρέθηκε ή αν θέλετε σε ποιο σημείο, πόσο κερδίσαμε, να το πω έτσι απλά, από αυτή τη διαπραγμάτευση. Κυριακή κοντή γιορτή. Σε κάποιες ώρες. Αύριο θα έχει και Υπουργικό Συμβούλιο. Εγώ θα σας πω, κύριε Βέτα, κάτι το οποίο θα ακουστεί λαϊκό, αλλά είναι πραγματικότητα. Όπως και εσάς το κάνουν. Σήμερα το πρωί πολλές φορές και το μεσημέρι και κάθε μέρα σχεδόν με ρωτάνε το πολύ απλό. Τι βλέπεις να γίνεται. Ναι. Το ίδιο φαντάζομαι λένε και σε εσάς. Θέλω να απαντήσουμε απλά στον πολίτη και ειλικρινώς όσο περισσότερο γίνεται, κύριε Βέτα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Κοιτάξτε, το λέω γιατί ο κόσμος ανησυχεί και δεν λέω αν θα βγάλει τα λεφτά από την τράπεζα. Είναι κάθε μέρα τι του ξημερώνει. Κοιτάξτε, υπάρχει μια τρομερή έλλειψη ρευστότητας. Έχει μια τρομερή αγωνία. Υπάρχει μια στασιμότητα απίστευτη αυτόν τον καιρό και στην αγορά. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν μπορούσε προφανώς να πάρει και άλλα βάρη πάνω του, όμως πρέπει να γνωρίζει κάποια πράγματα. Πρέπει να γνωρίζει και να αποδεχθούμε όλοι μας, πάνω να γνωρίζουμε και να αποδεχθούμε όλοι μας το πολύ, όπως είπα, σφιχτό περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση. Αν μπορέσουμε και να καταφέρουμε να βγάλουμε, αν θέλετε, πέρα αυτή τη διαπραγμάτευση, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ καλύτερα και όχι λίγο καλύτερα για τον ελληνικό λαό, για την ελληνική κοινωνία και για την ελληνική κοινωνία. Αυτό πρέπει να έχει στο μυαλό του ο Έλληνας. Ναι. Όπως έπρεπε να έχει στο μυαλό του και πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι σίγουρα αυτή η διαπραγμάτευση, όπως είπα, δεν θα ήταν εύκολη. Νομίζω χρειάζεται λίγο υπομονή και εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία δείχνει πραγματικά ότι δεν καταθέτει εύκολα τα όπλα, δεν υπογράφει, αν θέλετε, εύκολες λύσεις ή κάποιες λύσεις ώστε να τη βγάλουν για 2-3-4 μήνες. Γίνεται μια σκληρή μάχη, γι' αυτό μας ψήφισε ο ελληνικός λαός. Έξω από τη μια πλευρά ο κόσμος πραγματικά δυσανασχετεί, εννοώ δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα στη ζωή του εύκολα. Αυτό είναι και για όλους σημαίνει αυτό, για όλους μας. Κατανοητό είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως απαιτεί και ζητάει από εμάς να μην κάνουμε πίσω. Η υψηλή αποδοχή, όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά έξω στην κοινωνία, να γυρίσουμε, θα δούμε ότι υπάρχει μια πίεση και από την πλευρά του κόσμου να μην κάνουμε πίσω. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν κάνουμε πίσω, εάν αποδεχόμασταν, που δεν θα αποδεχτούμε, αλλά λέω, αν αποδεχόμασταν μέτρα ηφαισιακά τύπου Χαρδούβιλη, τύπου Σαμάρα και τύπου Βενιζέλου, νομίζω ότι όχι μόνο δεν θα μας το συγχωρούσε, αλλά θα μας πολεμούσε. Εδώ υπάρχει έντονη φοβία του κόσμου. Σήμερα ακούσαμε και άλλο ένα σενάριο για ένα παράλληλο νόμισμα, κύριε Βέτα, το οποίο θα βοηθήσει λίγο την κατάσταση, γιατί δεν μπορούμε να σταθούμε στο ευρώ τόσο καλά. Το ακούσατε κι εσείς αυτό. Ακούγονται πάρα πολύ. Δεν ξέρω πολλά, τώρα αυτά τα σενάρια, βέβαια, δεν θέλω να δίνω μεγάλη βαρύτητα, αλλά είναι σενάρια. Κοιτάξτε, είναι σενάρια τα οποία κυρίως κυκλοφορούν μέσα από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος για να μπορέσει κάποιος να πληροφορηθεί κάτι σοβαρό. Παρ' όλα αυτά, είναι και ένας χώρος εξαιρετικά επικίνδυνος για να παραπληροφορηθεί, να καθοδηγηθεί και να κατευθυνθεί η άποψη ενός λαού σε άλλες καταστάσεις. Όχι, δεν νομίζω πως υπάρχει τέτοιο νόμισμα. Νομίζω πως υπάρχει μόνο ευρώ. Το θέμα είναι για τον ελληνικό λαό αν θα υπάρξει ευρώ ή καθόλου ευρώ.
Εκεί είναι το θέμα του. Ή άσπρο ή μαύρο δηλαδή. Νομίζω πως εκεί είναι το θέμα του. Γενικότερα λέτε τώρα. Αφορά έτσι, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τα ευρωπαϊκά κράτη, η επιστροφή του στα εθνικά νομίσματα. Το θέμα είναι να μπορέσει να στηριχθεί αυτή η Ευρώπη, η οποία όντως ταρανίζεται, να μπορέσει να βρει ένα πάτημα. Και αυτή η προσπάθεια δυστυχώς, αλλά και ευτυχώς τον χρόνο, βρέθηκε. Μάλλον θα το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Θέλω να μου πείτε για την αντιπολίτευση από τη Νέα Δημοκρατία που δειλά-δειλά ξεκινάει τώρα. Ήδη έκανε δηλώσεις ο Αντώνης Σαμαράς ότι ουσιαστικά στρογγυλεύεται τις γωνίες και το μνημόνιο το οποίο είχε δοθεί απλά το συνεχίζεται. Είτε με τη γέφυρα αυτή, είτε με οτιδήποτε άλλο. Τα ίδια μέτρα λέει παίρνετε, κύριε Βέτα, δεν κάνετε τίποτα άλλο. Κοιτάξτε, μια συνέχεια δίνετε. Αν ήταν έτσι πραγματικά, το νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θα μας χειροκροτούσε. Δεν νομίζω να μας έφερνε προβλήματα ή να μας κάγκιζε γι' αυτό ή να μας χαρακτήριζε κάπως. Εφόσον λοιπόν πιστεύει ο κύριος Σαμαράς ότι αυτά τα μέτρα που πήραμε, όπως το νομοσχέδιο που περάσαμε, ήταν πραγματικά μέτρα τα οποία και αυτός τα έπαιρνε, τότε γιατί τα ψήφισε, γιατί δεν τα ψήφισε κάποια από αυτά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτή η κουβέντα θα σταματήσει ποτέ με την αντιπολίτευση. Πάντα ο κύριος Σαμαράς θα λέει αυτά που λέει, πάντα εμείς θα κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε και στο τέλος ο ελληνικός λαός θα δει, κύριε Βούτσινε, αν ήμασταν ίδιοι, αν ήμασταν καλύτεροι, αν ήμασταν χειρότεροι από την προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, πλησιάζοντας το φινάλε της κουβέντας μας, θα επιστρέψω λίγο σε ένα θέμα το οποίο για πολλούς ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ περίμεναν περισσότερη αντίσταση, έχει να κάνει και είναι ορόσημο νομίζω η συνάντηση που είχε με την Άγγελα Μέρκελ. Διαβάζοντας, συνομιλώντας, κύριε Βέτα, είπαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση έχασε την μεγάλη ευκαιρία να πάει κόντρα. Ότι άρχισε και ο Αλέξης Τσίπρας να βάζει λίγο νερό στο κρασί, να μιλάει για τις γερμανικές αποζημιώσεις, είναι ηθικά τα ζητήματα. Άρχισε λίγο, λέει, να το χαλάει. Έτσι λέει η πολιτική πιάτσα. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας μίλησε για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Μην πω σε λεπτομέρειες. Ναι. Τώρα σας λέω. Δεν μίλησε για το κατοχικό δάνειο. Δεν μίλησε για το κατοχικό δάνειο. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι. Και βεβαίως είναι ηθικό το ζήτημα. Βεβαίως και ηθικό το ζήτημα. Βεβαίως και πρέπει η Γερμανία να απαντήσει όλα αυτά. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η κυβέρνηση έχει 2 μήνες. Δεν μπορεί να ανοίξει τόσα πολλά μέτωπα. Έπρεπε να θέσει το θέμα. Και νομίζω ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος μέσα στη φωλιά του λύκου έθεσε ένα τέτοιο θέμα. Δεν ξέρω ποια απάντηση πήρε, ή μάλλον ξέρω ποια απάντηση πήρε. Δεν ξέρω αν η απάντηση της κυρίας Μέρκελ ότι έχει τελειώσει το θέμα αυτό και ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι αυτό αφορά την κυρία Μέρκελ, δεν αφορά τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει ως πρωθυπουργός της χώρας, έθεσε το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Θα θέσουμε αργότερα ή θέτουμε συνεχώς, αυτό εννοώ επίσημα, με ένα πιο επίσημο τρόπο και το θέμα των κατοχικών δανείων. Προχωράμε σε όλες μας τις δεσμεύσεις χωρίς να ξέρουμε. Τώρα, αν έχασα την κυρία Μέρκελ, κοιτάξτε, η συνάντηση νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά καλή, σε ένα πολύ καλό κλίμα. Νομίζω ότι αυτός που θέλει τη λύση, την ευρωπαϊκή λύση, νομίζω πρέπει να αποδεχθεί πως ο κύριος Τσίπρας με αυτούς τους ανθρώπους θα συναντιέται για να βρει τη λύση, με την κυρία Μέρκελ, με τον κύριο Σόιμπλε, ο οποίος παρεπιπτόντως έχει εξαφανιστεί μετά τη συνάντηση του κύριου Τσίπρα με την κυρία Μέρκελ. Αν έχετε παρατηρήσει, θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη πτώση ενός λαλίστα του. Πού το αποδίδεται υπουργού, δηλαδή. Το αποδίδεται στο γεγονός ότι μάλλον. Ρίχνουμε τους τόνους και. Θα σας πω, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο αυτό. Νομίζω ότι η πολιτική Σόιμπλε ήταν καταστροφική για την ίδια τη Γερμανία και για την ίδια την ευρωπαϊκή πολιτική. Εάν ήθελε η κυρία Μέρκελ να σιγάσει λίγο τον κύριο Σόιμπλε, θα του είχε κόψει και ένα τέταρτο της τηλεοράσης. Δεν τον είχε εξαφανίσει εντελώς. Είναι εξαφανισμένος λοιπόν. Δεν ξέρω αν θα επανέλθει δρυμύτερος τις επόμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά, εμάς μας ενδιαφέρει. Σε 1-2 μέρες να δούμε τι θα κάνουμε με τη λίστα, πώς θα πάει, πώς θα το επεξεργαστούμε, τι θα κερδίσουμε από όλα αυτά, τι θα χάσουμε για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, τι θα αφήσουμε, αν θέλετε, στο μέλλον για να διεκδικήσουμε. Αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει αυτό που είπατε στην αρχή, να μην πάρθουν μέτρα ηφαισιακά, μείωση μισθών, συντάξεων, κοινωνικών επιδομάτων και να μπει σε μια διαδικασία σιγά-σιγά να ξεκινήσει αυτή η οικονομία. Ο κόσμος δεν αντέχει. Αυτή είναι πάρα αλήθεια. Πολύ. Και πρέπει να δώσουμε βάση σε αυτό. 2 ερωτήματα. Το ένα έχει να κάνει με την εσωτερική αντιπολίτευση. Σας το είχα ρωτήσει και την προηγούμενη φορά, που είναι η πολύ αριστερή τάση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήδη αμφισβητεί αρκετές ενέργειες. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Τι γίνεται με αυτό, είναι χρήσιμη αυτή η παρουσία της αριστερής πλατφόρμας στο ΣΥΡΙΖΑ, της πολύ αριστερής, της δύσκολη. Θα σας πω. Εγώ είμαι ένας νέος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παρακολουθώ όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προσπαθώ να καταλάβω από τον τρόπο που μιλάει κάποιος, που φέρεται, που συμπεριφέρεται, που στέκεται στην κουβέντα, τι ακριβώς εκπροσωπεί. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Προφανώς. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Βεβαίως και είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχουν πολλές φωνές. Γνωρίζοντας όμως ότι ένας πρωθυπουργός με το στενό του επιτελείο βρίσκεται, για παράδειγμα, απόψε το βράδυ στην Ευρώπη και διαπραγματεύεται με εκείνα τα θεριά, και απ' την άλλη να ακούω φωνές συντρόφων μου ή, αν θέλετε,
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν είναι σύντροφοι μου όλοι, νομίζω ότι υπάρχουν και από άλλους χώρους, δεν ξέρω κάποιοι από τον χώρο της οικολογίας, να δημιουργούν προβλήματα πολλές φορές. Όχι για την ουσία των πραγμάτων, αλλά για να παράξουν, αν θέλετε, και μια προσωπική πολιτική, νομίζω πως δεν είναι σωστό. Και πως είναι και άκρως επικίνδυνο πολλές φορές. Καταλαβαίνω τις διαφωνίες, καταλαβαίνω τις εντάσεις, διαφορετικές απόψεις, αλλά κύριε Βούτση, είναι αυτή η διαφορετική άποψη. Αν θέλουμε να έχουμε ένα κόμμα ισχυρό και αν θέλουμε μάλλον να έχουμε μια κυβέρνηση ισχυρή, για την κυβέρνηση μιλώ, για το κόμμα, συγγνώμη, το αποσύρω. Αν θέλουμε να έχουμε μια κυβέρνηση ισχυρή, τότε πρέπει να έχουμε και το μυαλό μας στον Πρωθυπουργό και σε αυτούς τους 5 ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω και δίνουν πραγματικά σκληρή μάχη. Κάθε άποψη είναι σοβαρή, αλλά ξέρετε, περνάει μέσα από το δίχτυ της δημοκρατίας. Θα αποφασίσουμε λοιπόν στο τέλος όλοι μαζί ποια άποψη, όπως κάναμε, αν θέλετε, και συνεδριακά, όπως κάναμε στο κορυφαίο μας πολιτικό όργανο, και πρέπει να το σεβόμαστε. Αν κάθε στιγμή που ο κύριος Βέτας, ο υποφαινόμενος, νομίζω ότι πρέπει να κάνει προσωπική πολιτική, να την αξίσει τα κανάλια στον αέρα για να βγει σε εφημερίδες, πιστέψτε μου ότι ξέρετε, μπορώ να το κάνω πολύ καλά και μπορώ να το κάνω να πάση στιγμή. Δεν θα το τολμούσα όμως, φέροντας αυτή την κυβέρνηση, την οποία στηρίζει ο ελληνικός λαός με αυτή του τη δύναμη και με αυτό το ποσοστό, σε δύσκολη θέση. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει στο μυαλό του κάθε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να σοπάσει, να είναι λίγο σεμνός, να μην βγάζει πολλά-πολλά και προσωπικές απόψεις, για να δούμε τι θα κάνουμε. Ο κόσμος περιμένει πάρα πολλά από εμάς. Αυτό είναι πάρα αλήθεια. Πολλά. Και δεν χρειάζεται να ακούει τις κουβέντες του καθενός και τις αερολογίες πολλές φορές. Λοιπόν, θα κλείσουμε όπως ξεκίνησα. Με ποια έννοια όμως τώρα, κύριε Βέτα, θα σας πάω μόνο στο θέμα των διοδίων. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα από τον ομόφθιόδας που δεν θα στηρίξει το θέμα των διοδίων, έτσι. Έχετε δίκιο. Δεν θα πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Γνωρίζω για τον δικό σας τον αγώνα και σας τιμά αυτό. Το θέμα είναι, θα έχουμε αποτελέσματα. Θα υπάρξουν και οι συνάδελφοί σας στην πρώτη γραμμή για το θέμα των διοδίων, πέρα από το τι είπε ο κύριος Σταθάκης. Αυτά είναι γνωστά. Το θέμα των διοδίων είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όχι μόνο τον νομό μας, αλλά ιδιαίτερα τον νομό μας, τον αφορά ιδιαίτερα. Ο κύριος Σταθάκης, είναι σημαντικό, θα πω μόνο αυτό για τον κύριο Σταθάκη, ότι έκανε μια συνολική πρόταση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει έναν υπουργό ο οποίος συνολικά τοποθετείται, το αντιμίστε από την μείωση των αντιτήμων μέχρι και το πώς θα διαχειριστούμε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται εθνικός άξονας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως και οι βουλευτές είναι εδώ. Βεβαίως και έχουμε κοινή απόφαση. Βεβαίως και θα στηρίξουμε την πρώτερη μας άποψη, που ήταν η διαθέτηση του μεγάλου ζητήματος των διοδίων. Να πάμε όμως σε μια λογική, με μια λογική, αν θέλετε, σειρά στην εξέλιξη και στο πώς θα βλέπουμε το θέμα των διοδίων. Δεν χρειάζονται πολλές φωνές αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος, τη στιγμή που το λέω, πληρώνει. 3,85 να πάει στην Αθήνα, 3,30, 1,60, πληρώνει πάρα πολλά λεφτά. Και το γνωρίζω. Να δούμε όμως και να δώσουμε λίγο χρόνο για το πώς θα απαντήσει αυτή η κυβέρνηση. Οι βουλευτές όλοι και οι τέσσερις, αλλά η κοινωνία ολόκληρη. Νομίζω θα είμαστε μπροστά για να φωνάζουμε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, κύριε Βέτα. Πάντα χρήσιμη κουβέντα που κάνουμε και για τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.